Άρα αντιλαμβάνεστε πως αυτό, κύριε Βάσο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βαρανά. Καλησπέρα και στους τελευταίες. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Είστε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Και πρώην ή μάλλον και νυν αντιπεριφερειάρχης. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και εμπορίου. Μεγάλη τομής. Σπουδαίοι τομείς, που ούτως ή άλλως γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα και για την ανάπτυξη και για την επιχειρηματικότητα. Θα το δούμε λίγο αυτό απόψε. Θέλω όμως να δω ποια είναι η άποψή σας για μια σκληρή πλέον κριτική που δέχεστε, πως όχι δεν έγιναν πολλά έργα, δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα. Το απολύτως τίποτα είναι αυτό για αυτούς. Αυτό ανακοίνωσε ο κύριος Σαββόπουλος. Είναι για αυτούς που θέλουν να κλείνουν τα μάτια και τα αυτιά. Εμείς έχουμε κάνει έργα 170 εκατομμυρίων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Να απαριθμίσω αντιπλημμυρικά, να απαριθμίσω, έχουμε χρηματοδοτήσει τις ιδρεύσεις αλλαγή δικτύων στους Δήμους, έχουμε δίνουμε στα νοσοκομεία επιχορήγηση σε επικουρικούς γιατρούς, χρηματοδοτούμε το μεταπτυχιακό στο ΤΕΙ. Το φυσικό αέριο είναι μεγάλο έργο, τεράστιο έργο για την περιοχή μας. Η ενεργειακή φτώχεια θα μειωθεί, όπως επίσης το τιμολόγιο της ΔΕΗ. Το τιμολόγιο της ΔΕΗ ήταν στο πρόγραμμά μας, έγινε πράξη σαν έργο. Άλλοι μας λέγανε ότι είναι για ένα χρόνο. Όταν έγινε το έργο, όταν υλοποιήθηκε με νόμο, μας είπαν θα είναι για ένα χρόνο, μετά μας είπαν ότι είναι μια τυρόπιτα, αλλά για φανταστείτε τώρα ότι κάθε μέρα ένας να κερδίζει 1,5 ευρώ από τον οικιακό του προπολογισμό είναι μια σύνταξη του χρόνου. Λέτε τώρα, κάθε τι που μειώνεται είναι πολύ σοβαρό έτσι και σημαντικό. Ακριβώς. Μην τελενόμαστε και έτσι 5 ευρώ να είναι και 15 και 30 και 40 όσο μεγαλώνει ακόμη καλύτερο. Ναι. Γιατί ξέρετε, αν έχουμε την αύξηση, εδώ παράδειγμα ξεσηκώνεται ο κόσμος και λογικά όταν πας να πληρώσεις στις τράπεζες και σου λέει 1 ευρώ ή 1,5 ευρώ ή 2 ευρώ για τη συναλλαγή. Τι λέτε τώρα, είναι σημαντικό να υπάρχει μείωση. Για το κομμάτι των επιχειρήσεων, που είναι πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό είναι δέσμευσή μας. Ναι, θα γίνει. Είναι δέσμευσή μας. Ναι. Ανακοινώθηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι θα γίνει αυτό το έργο άμεσα. Είναι στο 50% μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Υπήρχε κάποια δυσκολία, γιατί υπήρχε ο αθέμητος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων με όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος και βρήκαμε έναν τρόπο να υπάρχει ένα ειδικό ταμείο για να μπορέσουμε να το χρηματοδοτήσουμε για τις επιχειρήσεις. Στο κομμάτι ανάπτυξης ή επιχειρηματικότητας, τι νέο μπορούμε να περιμένουμε για την καινούργια τετραετία πλέον? Καταρχάς έχουν ενταχθεί έργα όπως το φράγμα του Γέρμα, το φράγμα της Δεποταμίας και το αρδευτικό του Γέρμα, της Δεποταμίας και το αυτό. Το φράγμα του Νεστορίου θα ξεκινήσει την τον Ιούνιο. Υλοποίησή του, τον Ιούνιο περίπου. Επίσης έχει βρεθεί ανάδοχος για τη μελέτη του αρδευτικού του Νεστοριού, που είναι 72.000 στρέμματα αρδεύσιμα. Όλα αυτά θα δώσουν μια δυναμική στην ανάπτυξη. Οι νέοι αγρότες που είχαν μπει στο πρόγραμμα πήραν όλοι αδειοδότηση, ανεξάρτητα αν συμμετέχουν ή όχι στο πρόγραμμα, αλλά εμείς από τις 340 θέσεις νέων αγροτών, δεν αφήσαμε κανέναν να παίξουν για την περιφέρεια Γέρματα Καστοριάς. Το σύνολο της περιφέρειας ήταν 960 θέσεις νέων αγροτών. Όλα αυτά δίνουν μια δυναμική στην ανάπτυξη. Επίσης, τουριστικά, ανοίγουν τα σύνορα, το τελωνείο του Λεμού. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες, οι τουρίστες μάλλον που είναι εκεί στη βόρεια χώρα, είναι περίπου 800.000 το χρόνο. Οι επισκέπτες είναι 800.000. Οι τουρίστες. Ναι, ναι, 800.000. Βέβαια. Το λέω το νούμερο γιατί είναι υπήρχε μια δυσκολία το να επισκεφτούν την περιοχή μας, τη Δυτική Μακεδονία. Ναι, ναι. Και τουριστικός προορισμός είναι η Πρέσπες και η Καστοριά. Έτσι κι αλλιώς, γιατί η Καστοριά είναι και ένα βαρκίδα τουριστικού προϊόντος. Με το άνοιγμα του τελωνείου, αυτοί οι άνθρωποι, εγώ λέω το 10% να μπορέσει να επισκεφθεί τη Δυτική Μακεδονία, είναι ένας τεράστιος αριθμός συνολικά τον χρόνο. Και βάλουμε στόχο να πάμε στο 20% και στο 30%, έτσι. Εφόσον ανοίγει η διαδικασία, λέτε. Θα υπάρχουν συνεργασίες. Μια διαδικασία που άνοιξε από τον Θόδωρο τον Καρυπίδη, με προσπάθειες δικές σας. Δικές μας, με δικές μας προσπάθειες, άνοιξαν τα σύνορα. Και θα έχουμε μια
συνεργασία με tour operators για να προσελκύσουμε ένα μεγάλο κομμάτι. Αυτό είναι μεγάλο, σοβαρό κομμάτι. Αν το πετύχουμε, έτσι, βεβαίως. Μα το Τελωνείο έχει ανοίξει. Το έχουμε πετύχει. Ήδη κατασκευάζονται οι δρόμοι, η διέλευση για να υλοποιηθεί το έργο. Και αυτοί οι τουρίστες είχαν δυσκολία στο να περνούν και δεύτερη χώρα. Μάλιστα, έπρεπε μάλιστα. να πάνε από την Αγγλία. Τώρα λέτε ξεπερνιέται όλο αυτό, έτσι. Ξεπερνιέται αυτό. Είναι μια διαδικασία μισής ώρας να μάλιστα. είμαστε κοντά. Για την ΠΕ Καστοριάς, και εδώ δέχεστε μεγάλη κριτική, πως δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα τοπικά τον κύριο Σαββόπουλο. Τι εννοεί ο κύριος Σαββόπουλος, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μηδενικό έργο. Δεν υπάρχει ούτε ένα έργο από το ΕΣΠΑ που να έχει ξεκινήσει, λέει, με τους ανθρώπους αυτούς. Και ο κύριος Μάνος νωρίτερα είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να σας αλλάξουμε, γιατί δεν κάνατε έργα. Δεν υλοποιήσατε τίποτε από αυτά που έχετε υποσχεθεί. Μάλλον δεν είδε τα έργα μας που έχουν γίνει. Δεν ζουν εδώ, λέτε. Προφανώς. Αντιπλημμυρικά. 25 εκατομμύρια δόθηκαν στα αντιπλημμυρικά για το Δήμο Άργους Οριστικού. 25 εκατομμύρια, μάλιστα. Αντιπλημμυρικά στον Αλιάκμο είναι το κομμάτι που αφορά την ΠΕ. Έτσι. Ίδρυυση. Αλλαγή δικτύου ίδρυυσης στο Δήμο Καστοριάς. Έχουμε 8 εκατομμύρια για το ΣΒΑ, το Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης του έργου. Mm-hmm. Έχουμε και άλλα πολλά έχουν μάλιστα, γίνει. Μάλιστα. Και μικρότερα έργα. Μέχρι προχθές το νοσοκομείο δεν είχε σύνδεση με οπτικές ίνες. Αυτό το υλοποιήσαμε. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν θέλουν να δούνε. Αυτά που λέτε απόψε, τα επικοινωνείτε, φαντάζομαι, γενικά ως συνδυασμός στους πολίτες που κάνετε περιοδίες, συζητάτε. Βεβαίως. Έχει ανταπόκριση όλο αυτό, το βλέπουν οι πολίτες. Δηλαδή, όταν λέτε Καρυπίδης Τόδωρος, είμαστε υποψήφοι, τι ανταπόκριση έχετε? Η ανταπόκριση, εάν ο κόσμος ακούσει αυτό που έγινε, ακούει με προσοχή και αντιλαμβάνεται το έργο. Πράγματι, είχαμε μια δυστοκία στο να επικοινωνήσουμε στο να επικοινωνήσετε τα θέματά σας. Την τετραετία, την πενταετία που. Δεν δικαιολογήσετε με δημοσιογράφο, περιφερειάρχη, να μην μπορείτε να τα επικοινωνήσετε καλά όλα αυτά. Υποτίθεται. Ξέρουν την επικοινωνία τα μέσα. Γι' αυτό το λέω, αστείευομαι έτσι. Καμιά φορά όταν αλλάζουν οι ρόλοι, τα πράγματα μπορεί να μπερδεύονται και λίγο έτσι. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Πώς πάει η δική σας η εκστρατεία έτσι, ατομικά, πώς κινείστε? Εντάξει, αυτό θα αποτυπωθεί τη μέρα της κάλπης. Δεν μπορείς να ξέρεις. Ενώ τα μηνύματα που παίρνετε, ξέρετε μπορεί γιατί. Μπορεί να έχεις άκουγα... χίλια εντάξει και άλλες 2.000 αλίμονο. Ναι, οι εκλογές είναι εκλογές. Είναι εκλογές, ναι. Άκουγα χθες την κυρία Λίτσα Προυσανίδου, ναι, που είναι υποψήφια, ναι, για το Περιφερειακό Συμβούλιο με την κυρία Ζεμπιλιάδου, με βεβαιότητα να λέει ότι πάει δεύτερο γύρο η κυρία Ζεμπιλιάδου και μένετε απ' έξω εσείς. Εντάξει, η βεβαιότητα της κυρίας Προυσανίδου απορρέει ότι συμμετέχει σε ένα συνδυασμό. Εμείς έχουμε τα δικά μας ακούσματα. Θα υπάρξει δεύτερη Κυριακή. Έτσι κι αλλιώς. Απλά δεν ξέρουμε τώρα η κυρία Ζημπιλιάδου τι θα κάνει τη δεύτερη Κυριακή, ποιον θα στηρίξει. Ποιον θα στηρίξει, ε? Άρα μου δίνετε απευθείας για την απάντηση. Ακριβώς. Ο επίλογός σας προς τον κόσμο, τους ψηφοφόρους, προσέξτε κύριε Βάσο, και τους νέους ψηφοφόρους 17 ετών. Ναι. Μπορεί να παρακολουθούν κάποιοι. Είναι μεγάλη υπόθεση να συμμετέχει σε μια εκλογική διαδικασία. Είναι μια δημοκρατική πράξη. Θα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Η τοπική κοινωνία θέλει να είναι έξω από χρώματα και κόμματα και προσκαλώ τους νέους να είναι στην κάλπη όσους έχουν το δικαίωμα, γιατί οι νέοι που ψηφίζουν πρώτη φορά πιστεύω θα νιώσουν και τη συγκίνηση της πρώτης διαδικασίας της εκλογής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που για την ήρθατε. Πρόσκληση. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλό αγώνα. Να είστε καλά. Και είστε προσκεκλημένος και εσείς την Κυριακή το βράδυ εδώ στο δίκτυο, βεβαίως, στην βραδιά των αποτελεσμάτων. Βεβαίως, θα το για την πρώτη Κυριακή, για γιατί θα πάμε και δεύτερη, λέτε έτσι. Να είσαστε καλά. Έτσι και αλλιώς. Και θα είμαστε πρώτη τη δεύτερη Κυριακή. Και από εβδομάδα θα σας καλέσω για να τα ξαναδούμε, βεβαίως, όλα αυτά. Εκλεγμένοι και εμείς θέλω να έρθετε. Βεβαίως, βεβαίως, δεν σημαίνει αν δεν εκλεγείς το τέλος του κόσμου, δεν όχι εσείς γενικά. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πασχάλης Βάσος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Θόδωρου Καρυπίδη.